την παλιά και φαίνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον Σολερίδη στο 21, η μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάρια. Ο τέταρτος αυτή είναι αντεπίθεση, 4 παίκτες του Ολυμπιακού με 4 της Καλαμαριάς. Η πάσα για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος γυρίζει στον Μητρόπουλο και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό, πάλι με τον Τάσο Μητρόπουλο. Από την προσπάθεια του Ντέταρη, το γύρισμα του Αναστόπουλου και το γκολ από τον Μητρόπουλο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 στο 70 λεπτό του αγώνα. Στο κόρνερ είναι ο Τσολερίδης. Άστοχη έξω του Καλικριάδη και το γκολ. Μειώνει η ομάδα της Καλαμαριάς, όμως έχουμε ακυρώνεται το γκολ από τον διαιτητή. Καταλογίζεται σε θέση offside πιθανότητα κάποιος παίκτης της Καλαμαριάς. Το γκολ ήταν από τον Σαμαρά. Η φάση αυτή 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμαριάς στον διαιτητή Κουγιό από την Ρόδο. Ο οποίος σήμερα δεν ήταν καλός. Να πάμε γρήγορα στις ΣΕΡΕΣ όπου ο Βελίτσκοφ τα κάνει όλα. Στο σημερινό παιχνίδι με την Ξάνθη ήταν ο ηγέτης. Φάση και γκολ περιγράφει ο Άγγελος Μασκούλας. Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου χρόνου. Ο Βελίτσκοφ στο σούτ, την μπάλα στα δίκτυα, είναι το γκολ για τον Πανσεραϊκό. 1-0 με τον γκολ του Βελίτσκοφ που ξαναβλέπουμε από το εκπληκτικό του σούτ. Ο Βελίτσκοφ άνοιξε το σκορ στο 50. Πανσεραϊκός Ξάνθη 1-0. Καλέμβραλης. Κάνει την παλιά το γέμισμα. Τρέχει ο Βελίτσκοφ με τον Καρυπίδη. Βελίτσκοφ μέσα στην περιοχή, κερδίζει και την μπάλα. Κάνει προσποιήσεις, κάνει και τη σέντρα. Ο Στόεφ από την άλλη πλευρά προλαβαίνει την μπάλα. Το σούτ όμως δεν είναι δυνατό και αυτή καταλήγει out. 73 λεπτό, ο Βελίτσκοφ εκτελεί το φαουλ. Κεφαλιά από τον Τζιφούτη και το δεύτερο γκολ για τον Πανσεραϊκό. Ένα πολύ ωραίο σε εκτέλεση γκολ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το φαουλ από τον Βελίτσκοφ, η κεφαλιά από τον Τζιφούτη. Πανσεραϊκός Ξάνθη 2-0 στο 73. 80 λεπτό, ο Βελίτσκοφ στην εκτέλεση του κόρνερ, περνάει από όλους, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Είναι το 3-0 για τον Πανσεραϊκό. Ξαναβλέπουμε τη φάση από κατευθείαν χτύπημα κόρνερ του Βελίτσκοφ. Η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα, μπορεί να την ακούμπησε και ο Αλιακίδης, αλλά είχε ήδη περάσει τη γραμμή. Γνωρίζω ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε αυτή την έκτακτη εκπομπή της ΠΕΤ2 σήμερα με την αθλητική κίνηση. Όμως θα ζητήσω συγγνώμη να δείξουμε και λίγα πλάνα από τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο που έγινε σήμερα. Εδώ τα πλάνα. Έγινε σήμερα στο Παλαιοσπορ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Πανιόνιο με 110-81. Στο μήνα το παιχνίδι πήγαινε 50 πόντους, 47-44, κορυφαίος παίκτης ο Τέλιτς. Θα αποτύχει εδώ σε ένα τρίποντο. Πανιόνιος που θα προσπαθήσει, βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Και πέτυχε το 110-81 ο Κόρφας σε μια αντεπίθεση. Και ένα καλάθι. 110-81 λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσία των θεμάτων από τη Θεσσαλονίκη. Επιστροφή και πάλι στην Αθήνα από εμάς. Καλό βράδυ. Δίκαιο το 1-1 στο γήπεδο της Δράμας μεταξύ της Δόξας και της ΑΕΚ. Οι γηπεδόχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία στο δεύτερο μέρος. Στην περιγραφή των φάσεων είναι ο Σταύρος Πετρακόπουλος. Σαββίδης που γυρίζει πίσω για τον Πεπέ. Αυτός κάνει μια παλιά για τον Μπατίστα που στρώνει την μπάλα με το κεφάλι για τον Πάπα Ιωάννου. Πάπα Ιωάννου επάνω στον Πάπα Θεοδόρο. Απομακρύνει ο Χιονάς. 21ο λεπτό. Κόρνερ για την Δόξα με τον αρχηγό της, τον Λάζαρο το Χαραλαμπίδη. Βγαίνει και κόβει το κεφάλι ο Πεπές, η μπάλα στα δίκτυα από τον Χρήστο τον Χιονά. 1-0 λοιπόν για τη Δόξα ακριβώς στο 21ο λεπτό. 52 λεπτά παιχνιδιού, Σταμπασίδη στο κόρνερ. Χιονά σε καλή θέση, σούτ του Χιονά. Η μπάλα είναι out, φοβερή ευκαιρία για τη Δόξα από το σούτ του Χιονά. Μπαλιά του για τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου που ελίστε, θα κάνει το σουτ, Δάφκος μπλοκάρει και διώχνει σε κόρνερ. Γίνεται η σέντρα, κόβει ο Χαραλαμπίδης,
το σουτ βολέ από τον Ξανθό, από τον Βασιλόπουλο. Τελικά προσπάθεια από τον, σε καλή θέση ο Μπατίστα, πλασάρι, μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Είναι η ισοφάριση για την ΑΕΚ στο 65ο λεπτό από το πλασέ αυτό του Πορτογάλου, του Ντανιέλ Μπατίστα. Την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Αλκαζάρ πέτυχε η Λάρισα σήμερα. Νίκησε το Λεβαδιακό με 2-1. 4.000 θεατές βρέθηκαν στο Θεσσαλικό στάδιο να δούμε τα γκολ από αυτή την αναμέτρηση. Στο 31ο λεπτό ο Ντραγκόλοφ μετά από πάσα του Καραπιάλη θα ανοίξει το σκορ για την Θεσσαλική ομάδα. Θα κάνει το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λάρισα ήταν ακόμα πιο επιθετική. Στο 73ο από σέντρα του Στάμου ο Βαλαόρας θα προλάβει τον Γιόνους, θα κάνει το 2-0. Θα δούμε σε επανάληψη την μπάσα του Στάμου και τον Βαλαόρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα να κάνει το 2-0 για λογαριασμό της Λάρισας. Στο 83ο λεπτό ο Γκουλής ανατράπηκε από τον Βουτρίτσα. Ο διαιτητής κύριος Μπίκας κατελόγησε την εσχάτη των ποινών. Παρά τις κάποιες διαμαρτυρίες βλέπουμε εδώ των παικτών της Λάρισας. Ο κύριος Μπίκας στο σημείο όπου είναι τα 11 μέτρα και ο Ζιόγας κατά της παλιάς ομάδας θα μειώσει σε 2-1. Αυτά και από το Αλκαζάρ. Δυνατή ήταν η αναμέτρηση στη Ριζούπολη στο μικρό αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ Απόλλωνα και Πανιωνίου. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ελαφρά Ταξιαρχία με σκορ 3-2. Να δούμε φάσεις και από αυτό το μάτς σε περιγραφή του Κώστα Δελιγιάννη. Και το παιχνίδι αρχίζει. Καρασαβίδης. Ζαπαλίδης, προωθημένη παλιά, διώχνει ο Χατζημοησιάδης. Μαραγκός. Μαραγκός. Καπουράνης. Πλάγι άουτ. Μαγκιόρος, προωθημένη παλιά. Κόβουν οι παίκτες του Πανιωνίου. Μαραγκός. Περνάει ο Μαραγκός για Ζιάκα. Κόβουν οι απολωνιστές. Γίνεται το λάθος. Πίσω στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, τον Μιτσέα. Ζάκας πάντα. Ωραίες τρύπες του Ζιάκα. Περνάει ανάμεσα από τους παίκτες.